Αυτή την Κυριακή λοιπόν θα δημοσιεύσουμε τους πολιτικούς και γενικώς τους ανθρώπους εκείνους, τα δημόσια πρόσωπα εκείνα, τα οποία παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτές τις περίφημες νόμιμες μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά συνακροάσεις με την άδεια της εποπτεύουσας εισαγγελέως της κυρίας Βλάχου. Και Δημήτρη, τα πρόσωπα αυτά θα ήταν και στις λίστες που παρακολουθούνταν με το λογισμικό? Κυριάκο, είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα πρώτον, έτσι δεν είναι πρόσωπα απλά έτσι που εγώ ή εσύ για παράδειγμα, έτσι, από ψηλές θέσεις εξουσίας και ταυτίζονται σχεδόν στο σύνολό τους, την πλειοψηφία τους, με τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν και από το Predator. Άρα νέες περιπτώσεις Ανδρουλάκη Κουκάκη. Ακριβώς. Νέες περιπτώσεις Ανδρουλάκη Κουκάκη. Είναι αυτό που ζητάει η κυβέρνηση, δηλαδή που έλεγε πείτε μου που έχω εγώ ανάμειξη, το λογισμικό μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Και μάλιστα και χρονικά ταυτίζονται οι παρακολουθήσεις. Δεν είναι δηλαδή οι παρακολουθήσεις που γίνανε με το Predator, το λέω τυχαία τώρα ημερομηνία, στο 2019 και με την ΕΕΠ το 2021. Έτσι, είναι κοντινές οι παρακολουθήσεις. Είναι όπως δηλαδή στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τελειώνει η ΕΥΠ, ξεκινάει το Predator. Με αυτή την περίεργη αλληλουχία που έχουμε αναδείξει. Το τυχαίο γεγονός. Περνάει το δίμηνο της νόμιμης με εισαγωγικά παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Αμέσως αναλαμβάνει το περίφημο αυτό λογισμικό. Και όταν λέω αμέσως αναλαμβάνει, αυτό το λογισμικό έχει και μια ιδιαιτερότητα. Ότι πρέπει να πατήσεις το link για να σε παρακολουθήσει. Αν δεν το πατήσεις, δεν θα σε παρακολουθήσει. Έτσι. Ναι. Αλλά το ότι στάλθηκε το επίμαχο SMS με το link, αυτό είναι απόδειξη ότι ο στόχος ήταν στόχος. Έτσι. Από κάποιον. Μάλιστα. Τώρα, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αισθάνομαι και εγώ καμιά φορά χωρίς σαν δημοσιογράφος σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, σκέφτομαι και εγώ προσωπικά πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα αυτό το η έρευνα, η μεγάλη του ντοκουμέντο που τη δημοσιεύουμε και να καλύπτουμε σταδιακά εδώ Τρίτη Κυριακή, όταν ο κόσμος δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Ή ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με πολύ δύσκολα πράγματα, με την κατάρρευση του κοινωνικού ιστού, η οποία κάνει απλά πιο μαύρη την καθημερινότητά μας από ό,τι είναι. Αλλά θέλω να εξηγήσω στον κόσμο γιατί για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και με αυτό να κλείσουμε. Σε ακούμε, Δημήτρη. Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Θέλω να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και όταν σας λέω σύνολο, παρακαλώ κρατήστε το αυτό. Έχει να κάνει με την Κυριακάτικη Αποκάλυψη, με το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου, υποομοιρία. Τι εννοώ υποομοιρία? Ήταν υπό παρακολούθηση. Και η παρακολούθηση δεν είναι κάτι απλό. Η παρακολούθηση σημαίνει ότι υπάρχουν δεδομένα από την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Συνεπώς οι άνθρωποι αυτοί, οι πολιτικοί αυτοί αποθέσει ευθύνες, είναι υποομοιρία. Κάποιος τους εκβιάζει. Έχουμε δει ψήγματα αυτών των επιπτώσεων το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα το ρεπορτάζ για τον κύριο Δένδια, όπου δεν διαψεύτηκε από κανένα ότι ήταν υπό παρέτηση και τελικά ο κύριος Δένδιας εμφανίστηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες να λέει ότι οι σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια μηδέα σχέση εμπιστοσύνης. Και όχι μόνο αυτό, επιτρέψέ μου, Δημήτρη, είπε: ναι. Έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό ότι θα ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση. Ναι. Τίποτα άλλο. Σωστό. Μόνο σωστό. Άπλετο φως στην υπόθεση. Όχι ότι δεν έχει σχέση με τον Predator, δεν είναι παρακολουθήσει, τίποτα. Μόνο αυτό, θα ρίξει άπλετο φως. Ναι, αλλά όλη αυτή η ιστορία είχε αποτέλεσμα και μάλιστα κατά τη γνώμη μου τώρα αρνητικό στην εξωτερική μας πολιτική και το είδαμε στη Λιβύη, στο φιάσκο με την πτήση του κυρίου Δένδια στη Λιβύη. Δεν γίνεται να πάμε σε εκλογές όπου κάποιος έχει προσωπικές στιγμές και επαγγελματικές στιγμές από το Υπουργικό, από τους Υπουργούς και οι Υπουργοί ενδεχομένως απειλούν τον Πρωθυπουργό ότι αν δεν πέσει άπλετο φως, ενώ τον απειλούν στο περιθώριο, ότι αν δεν πέσει άπλετο φως εγώ θα παραιτηθώ. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Είναι δυνατόν να πάει η χώρα σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Και είναι και εντυπωσιακό το πόσο ελαφρά την καρδία ο Πρωθυπουργός λέει ότι μπορεί το μισό του Υπουργικό να παρακολουθείται από το Predator που το έχει ένας επιχειρηματίας ή ένα τρίτο κράτος. Πόσο εύκολα λέμε τόσο βαριές κουβέντες. Σκεφτείτε, Κυριάκο, έχεις δίκιο. Σκεφτείτε, Κυριάκο, τώρα να πάμε σε εκλογές και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, κάποιο εξωθεσμικό κέντρο, ας δεχτούμε αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, κάποιο εξωθεσμικό κέντρο έχει ευαίσθητο προσωπικά δεδομένα των υπουργών.
πόσο ευρεπίφοροι είναι στις φάσεις φύσεως εκβιασμούς. Δεν πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαρίσει αυτό. Και μετά το ντοκουμέντο της Κυριακής θα είναι ακόμα πιο επιτακτική, γιατί πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί παρακολουθούν σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο από την ΕΕΠ. Εδώ δεν μπορεί να επικαλεστούν εθνικούς λόγους πλέον. Δημήτρη, περιμένουμε. Δεν γίνεται όλοι οι υπουργοί να επικαλεστούν εθνικούς λόγους για την παρακολούθησή τους, όπως επικαλέστηκαν με τον κύριο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα. Περιμένουμε. Είναι έολο πλέον το επιχείρημα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ.